την εκτίμηση ότι η προσπάθεια της συγκυβέρνησης να περάσει ένα νέο εκλογικό νόμο με την απλή αναλογική και την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα κατέληξε σε μια μεγάλη ήττα. Για ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητους Έλληνες εξέφρασε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Βασιλείου. Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πλέον ότι, ας μου επιτραπεί ο όρος, παιχνιδάκια επικοινωνιακά για να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πλέον δεν πιάνουν. Τα προβλήματα είναι αλλού, τα προβλήματα είναι στην καθημερινότητα, τα προβλήματα είναι ότι πλέον όλοι μιλάνε για έναν πολύ άσχημο Σεπτέμβρη, ο οποίος από πολλά ξένα μέσα ονομάζεται ως κόκκινο Σεπτέμβρης. Θα πρέπει να δούμε προβλήματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, θα πρέπει να δούμε προβλήματα όπως είναι η φυγή πολλών επιχειρήσεων και θα πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε το μείζον πρόβλημα που είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία είμαστε στο στάδιο όπου μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώνεται τέλος του μήνα, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς, σε συνεργασία με τους πολίτες, σε συνεργασία με τα όργανα του κόμματος, συντάσσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, το οποίο και θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Βασιλείου, στο μεταξύ, έδειξε να παίρνει αποστάσεις από την ανακοίνωση ότι ο Κώστας Χαραλαμπόπουλος αναλαμβάνει με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη τον τομέα υγείας της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτοι όλοι. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ανήκει στους πολίτες, ανήκει στα μέλη της. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν, καλό είναι να έχουν ως λογική ότι όλοι θα κριθούμε από τον κόσμο. Οι πολίτες είναι αυτοί που θα κρίνουν ποιος θα μπει μπροστά. Οπότε λογικές του τύπου ότι κάποιος θα με διορίσει ή θα με διορίσει ο πρόεδρος, νομίζω ότι ανήκουν στο παρελθόν και σίγουρα δεν συνάδουν με τη λογική την οποία θέλει να πραγματοποιήσει, να υλοποιήσει ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιπροσωπεία της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής το γυροκομείο των αγαθοεργών καταστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης του κόμματος σε πανελλαδικό επίπεδο με τίτλο «Κανένας στο περιθώριο». Είναι η τέταρτη δομή κοινωνικής στήριξης που επισκεπτόμαστε. Καταγράφουμε κάποια θέματα και κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι δομές. Το έχω ξαναπεί και το λέω ότι σε τέτοιους καιρούς, σε δύσκολους καιρούς, θα πρέπει όλοι να υπερβούμε αυτούς και να προσφέρουμε όσο μπορούμε σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι πάνω από κόμματα και πολιτικές και εμείς ως Νέα Δημοκρατία αυτό το υποστηρίζουμε όσο μπορούμε.